Χαιρετίζω κι εγώ αυτή τη μεγάλη λαϊκή διαδήλωση. Όσοι είμαστε σήμερα εδώ, αλλά και πολλές και πολλοί άλλοι, δηλώνουμε ότι τα βουνά και τα δάση είναι λαϊκή περιουσία. Τα θέλουμε καταπράσινα, τα θέλουμε ολοζώντανα, τα θέλουμε να τα χαιρόμαστε, να τα περπατάμε και να τα σκαρφαλώνουμε. Γι' αυτό απαιτούμε να υπάρχουν μέτρα πρόληψης και προστασίας. Γι' αυτό λέμε να μην διανοηθούν τις business τα καμένα. Γι' αυτό ζητάμε να κριθούν αναδασωτές οι καμένες εκτάσεις και άμεσα να προστατευτούν όσες σώθηκαν. Όσοι είμαστε σήμερα εδώ, μοιραζόμαστε την ίδια οργή απέναντι σε αυτό το έγκλημα που ακόμα εξελίσσεται στην Πάρνηθα, την Αλεξανδρούπολη και τη Βιωτία αυτές τις μέρες, τη Ρόδο και τα Δερβενοχώρια πιο πριν. Τόσα και τόσα άλλα μέρη που γίνονται στάχτη κάθε χρόνο. Μοιραζόμαστε τον ίδιο αγώνα να σώσουμε από τις φλόγες τους κόπους μιας ζωής, τον συνανθρώπο μας, τις περιουσίες, τα σπίτια και τα ζώα μας. Μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία και οργή για την καταστροφή του φυσικού μας πλούτου, των βουνών και των δασών που κάθε φορά βρίσκονται αφημένα στην τύχη τους. Τους λέμε, φτάνει πια! Φτάνει πια με την κοροϊδία και τα παχιά λόγια. Δεν φταίει η κλιματική αλλαγή για τα 4.500 κενά στην πυροσβεστική, αλλά οι κυβερνήσεις. Δεν φταίει η κλιματική αλλαγή που δεν έχουμε κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και δασοπυρόσβεσης, αλλά οι κυβερνήσεις. Δεν φταίει ούτε ο άνεμος, ούτε ο καύσωνας που το δασαρχείο της Πάρνηθας δεν έχει ούτε έναν δασεργάτη και μόνο 7 δασοφύλακες για 350.000 στρέμματα γης, αλλά οι κυβερνήσεις. Τους δηλώνουμε ότι δεν θα συνηθίσουμε να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Τις απεχθανόμαστε. Χάθηκαν τόσες ζωές, οι μετανάστες, οι πιλάτοι, οι κτηνοτρόφοι. Χάθηκαν εκατομμύρια στρέμματα δάσους και βουνών. Χάθηκαν περιουσίες. Δεν θα συνηθίσουμε αυτό το έγκλημα. Με αφορμή το σημερινό συλλαλητήριο που κάλεσαν τα σωματεία και οι φορείς, ξεκίνησε μια σημαντική πρωτοβουλία από τρεις συλλόγους, τον ΣΕΟ Αθήνας, τον ΟΦΟΝ Νίκαιας και τον ΠΟΣ Πετρίουπολης, να καλέσουν και άλλους ορειβατικούς και πεζοπορικούς συλλόγους να συμμετέχουν σήμερα. Σε αυτό το κάλεσμα ανταποκρίθηκε άμεσα και ο ΠΟΣ Φιλής, του οποίου είμαι και μέλος του ΔΟΥΣΟΥ. Ανταποκρίθηκαν και κάλεσαν από τις ιστοσελίδες τους και τα social media και άλλοι πολλοί. Ο ΑΟΣ, ο ΕΟΣ Αθηνών, ο ΠΟΑ, ο ΕΟΣ Ηλιούπολης, η περιπατική ομάδα Ημιτού και άλλοι σύλλογοι. Και έτσι λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, πάρα πολλοί ορειβάτες, αναρχητές, πεζοπόροι και φυσιολάτρες. Η ανταπόκριση που βρήκε το κάλεσμα δείχνει τη διάθεση πολλών από εμάς να αγωνιστούμε για να επερασπιστούμε τα βουνά και τα δάση, αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. Οι περισσότεροι από εμάς που μεγαλώσαμε σε αυτή την πόλη, κάναμε τα πρώτα μας πεζοπορικά βήματα σε αυτό το βουνό, την Πάρνηθα. Δεν υπάρχει μέλος ορειβατικού συλλόγου στην Αττική που να μην έχει επισκεφτεί με το σύλλογό του αυτό το βουνό, που να μην έχει περπατήσει τα μονοπάτια του, να μην έχει θαυμάσει τον πλούτο της χλωρίδας και της πανίδας του, να μην έχει θαυμάσει τη θέα και τη δροσιά που του προσφέρει. Πολλοί από εμάς κάναμε τα πρώτα μας καρφαλώματα στα αναρχητικά πεδία της Φυλής και τις ορθοπλαγιές του Άρματος, της Μικρής Φαράσοβας, της Κορακοφολιάς και τόσων άλλων. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η συναισθηματική μας φόρτιση είναι μεγάλη, γιατί είναι σαν να καίγεται το δεύτερο σπίτι μας. Όπως μεγάλη είναι και η οργή μας και η θέλησή μας να παλέψουμε ενάντια στην εγκληματική πολιτική τους που έχει αφήσει τα βουνά και τα δάση απροστάτευτα. Σήμερα είναι ακόμα μια μέρα μάχης, όπως αυτές που δίνουμε όλες αυτές τις μέρες. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα στην τύχη του. Δεν συμβιβαζόμαστε με αυτές τις τραγικές εικόνες. Για εμάς ζωή δεν είναι το σύνθημα «τρέξτε να σωθείτε». Είναι ο τόπος μας, τα σπίτια μας, οι γείτονές μας, τα ζώα μας, το δάσος μας, η Πάρνηθα. Δεν δεχόμαστε να δίνουν δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και οι πυροσβέστες να πεθαίνουν κυριολεκτικά στη δουλειά. Να μην υπάρχουν μέσα πυροσβέσεις, να μην υπάρχουν δασεργάτες, στελεχωμένα δασαρχεία. Απαιτούμε τώρα να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία. Συνεχίζουμε με κάθε τρόπο τον αγώνα για την προστασία του φυσικού μας πλούτου, της ζωής και όλων αυτών που είναι απαραίτητα για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Καλή δύναμη, δεν σωπαίνουμε.